Μία μοναδική εμπειρία βιώνουν οι 500 περίπου μαθητές που συμμετέχουν στη μαθητιάδα της πρώτης σερών, στους οποίους μέσα από τη συμμετοχή τους στους αγώνες μεταλαμβαδεύονται τα ιδεώδη του αθλητισμού και της ευγενούς άμυλας. Παράλληλα, μαθαίνουν να αγωνίζονται με συνέπεια και ήθος για την επίτευξη των στόχων τους. Σε αυτούς τους δύσκολους καιρούς που περνάει η χώρα μας, προσπαθήσαμε και κάναμε και φέτος μια αξιοπρεπέστατη μαθητιάδα. Τα σχολεία που συμμετέχουν φέτος είναι 24, που τα 19 είναι από την Ελλάδα και τα 5 σχολεία πάλι Ελληνόπουλα από το εξωτερικό. Πώς βλέπετε να προχωράει η μαθητιάδα σε ό,τι έχει να κάνει με την επόμενη διοργάνωσή της? Εμείς πάντα θα προσπαθούμε και θα προσπαθούμε και προσπαθούμε για τα παιδιά μας. Είμαι από αυτούς που είμαι αισιόδοξος και πάντα θέλω το ποτήρι να το βλέπω μισογεμάτο. Καταβάλουμε διάφορες προσπάθειες με το Υπουργείο, με τους φορείς, με το Δήμο Αμφίπολης. Θέλω να πιστεύω ότι παρόλο ότι περνάμε δύσκολα, ότι θα ξανακάνουμε και πάλι μια μαθητιάδα αξιοπρεπέστατη. Μέσα από τα σχολεία τα οποία συμμετέχουν είτε από την Ελλάδα είτε από χώρες όπου υπάρχει ελληνική ομογένεια, ξεχωρίσαμε το ζωγράφιο Λύκειο Κωνσταντινούπολης, το οποίο αριθμεί 122 χρόνια ιστορίας. Συμμετέχει και το ζωγράφιο στην μαθητιάδα τα τελευταία 12 χρόνια. Τα τελευταία 12 χρόνια είμαστε στην πρώτη σερών και ευχαριστούμε όλους τους ευθύνοντες οι οποίοι κάνουν την προσπάθεια αυτή, τη μεγάλη προσπάθεια, και είναι για μας μεγάλη τιμή και χαρά η συνύπαρξη των νέων από όλο τον κόσμο στην πρώτη σερών στο Δήμο Αμφίπολης. Σήμερα εδώ αντιπροσωπεύουμε τα νιάτα της πόλης, την ομογένεια της πόλης, τους ολίγους και αμέτρητους της πόλης. Ήρθαμε για να αποκτήσουμε φίλους, να αγωνιστούμε, να νικήσουμε, να χάσουμε, να ζήσουμε τη χαρά της, να ζήσουμε τη χαρά της νίκης, την λύπη της ήττας, αλλά το κυριότερο, ό,τι και αποτέλεσμα βγει, από αυτήν την συγκέντρωση βγαίνουμε κερδισμένοι. Ιδιαίτερα σημαντική σε αυτήν την μεγάλη αθλητική αλλά και μαθητική διοργάνωση είναι η συνεισφορά των εθελοντών. Η συνδρομή των εθελοντών, όπως και κάθε χρόνο, είναι μεγάλη. Φέτος έχουμε περίπου 250-260 εθελοντές. Από όλα τα μέρη της Ελλάδος έχουμε εθελοντές κάθε φορά. Και σε αυτή τη μαθητιάδα, στην 12η μαθητιάδα, έχουμε εθελοντές και από το εξωτερικό. Ξένους εθελοντές οι οποίοι δήλωσαν μέσω προγραμμάτων και έρχονται και κάνουν εθελοντισμό σε αυτήν εδώ τη διοργάνωση.